μουσακάς σε 6 ατομικές γάστρες. Αυτή είναι η πολύ αναμενόμενη συνταγή μου για τον αγαπημένο μουσακά. Ο μουσακάς είναι το διάσημο ελληνικό πιάτο που όλοι οι τουρίστες αναγνωρίζουν και θέλουν να δοκιμάσουν όταν επισκέπτονται την Ελλάδα. Με αραβική καταγωγή, έγινε ελληνικός από το διάσημο σεφ Τσελεμεντέ το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το τι αποτελεί τον τέλειο μουσακά και πολλές εκδοχές για να δοκιμάστε, με κάποιες να είναι αρκετά λιπαρές και βαριές για το στομάχι. Η δική μου εκδοχή είναι ελαφρύτερη, πιο υγιεινή και πολύ πιο εύκολη. Ξέρω ότι ο μουσακάς κάνει την κουζίνα άνω κάτω και χρειάζεται χρόνο για να ετοιμαστεί. Αλλά όταν δοκιμάσετε το δικό μου, σίγουρα θα πείτε ότι άξιζε τον κόπο. Υλικά. Υλικά για τα λαχανικά. 550 γραμμάρια, 2 μελιτζάνες φλάσκες. 900 γραμμάρια, 4 με 5 μεσαίες πατάτες. Αλάτι και φρεσκοκαλεσμένο πιπέρι. Λίγο ελαιόλαδο. Υλικά για τη σάλτσα κιμά. 500 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος. 200 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας με κομματάκια ντομάτας. 2 κουταλιές σούπας ντοματοπελτές. 70 με 80 ml 0,3 του φλιτζανιού φυτικό λάδι. 2 μικρά ή ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη. 2 φύλλα δάφνης. Αλάτι και φρεσκοκαλεσμένο πιπέρι. Υλικά για τη σάλτσα μπεσαμέλ. 1 λίτρο 4 φλιτζάνια, φρέσκο γάλα ημίπαχο, ζεστό. 100 γραμμάρια, λιγότερο από μισό φλιτζάνι, μαργαρίνη. 100 γραμμάρια, 0,8 του φλιτζανιού, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 2 μεσαία αυγά. Μισό κουταλάκι του γλυκού, αλεσμένο μοσχοκάριδο. 100 γραμμάρια, σχεδόν ένα φλιτζάνι, τριμμένο κεφαλοτήρι ή γραβιέρα, εναλλακτικά πεκορίνο. Αλάτι και φρεσκοκαλεσμένο πιπέρι. 6 ατομικές γάστρες ή ένα μεγάλο ταψί πυρέξ. Μέθοδος. Ετοιμάστε τα λαχανικά. Αντί να τηγανίσω, ψήνω τα λαχανικά στο φούρνο για πιο γρήγορο και ελαφρύτερο αποτέλεσμα. Ξεφλουδίστε πρώτα και πλύντε τις πατάτες αφού χρειάζονται περισσότερο χρόνο στο φούρνο. Βάλτε τις σε ένα μπολ με κρύο νερό. Κόψτε τις σε λεπτές ροδέλες. Ξεπλύντε τις, αφαιρέστε το νερό, αλλά το πιπερώστε τις και πασπαλίστε πάνω τους λίγο ελαιόλαδο. Ανακατέψτε τις με ένα κουτάλι. Βουρτσίστε λίγο ελαιόλαδο σε μια μεγάλη λαμαρίνα. Απλώστε τις ροδέλες πατάτας σε ένα μόνο στρώμα στο ταψί. Θα πρέπει να καταλαμβάνουν περίπου το μισό του χώρου. Σημείωση. Παραδοσιακά ο μουσακάς ετοιμάζεται μόνο με μελιτζάνες, αλλά χρησιμοποιώ και πατάτες για να τον κάνω ακόμη πιο νόστιμο. Ψήστε τις πατάτες τώρα σε προθερμασμένο φούρνο στο ζεστό αέρα στους 190 βαθμούς Κελσίου για 15 λεπτά. Στο μεταξύ, πλύντε τις μελιτζάνες. Αφαιρέστε το κοτσάνι και το κάτω μέρος τους. Πρώτα κόψτε τις κάθετα στην άκρη για να ξεφλουδίσετε ένα μέρος του σκληρού φλουδιού τους, εάν το βρίσκετε λίγο βαρύ όπως εγώ. Στη συνέχεια κόψτε τις μελιτζάνες οριζόντια σε ροδέλες. Τοποθετήστε τις σε ένα μπολ. Αλλά το πιπερώστε και πασπαλίστε τις με λίγο ελαιόλαδο. Στη συνέχεια, ανακατέψτε όλα τα υλικά με τα χέρια σας.
Μετά από 15 λεπτά στο φούρνο, αφαιρέστε τη λαμαρίνα με τις πατάτες και τοποθετήστε στον πάγκο της κουζίνας. Μη σβήσετε το φούρνο. Μετακινήστε τις πατάτες λίγο στο πλάι για να αφήσετε χώρο για τις μελιτζάνες. Απλώστε τις μελιτζάνες στη λαμαρίνα. Επιστρέψτε το ταψί στο φούρνο και ψήστε τις μελιτζάνες και τις πατάτες μαζί σε προθερμασμένο φούρνο στο ζεστό αέρα στους 190 βαθμούς Κελσίου για 15 έως 20 λεπτά ακόμα. Μετά από 15 με 20 λεπτά αφαιρέστε το ταψί από το φούρνο και αφήστε τα λαχανικά να κρυώσουν. Φτιάξτε τη σάλτσα κιμά. Ρίξτε μια μικρή ποσότητα λαδιού σε μια κατσαρόλα πάνω από μέτρια προς ψηλή φωτιά. Μόλις ζεσταθεί, προσθέστε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Αφήστε το να σοταριστεί για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια, προσθέστε τον κιμά, σπάζοντάς τον σε μικρά κομμάτια με τα χέρια σας και την ξύλινη σπάτουλα. Αφήστε το να σοταριστεί για 5-6 λεπτά μέχρι να ροδίσει, ανακατεύοντας τακτικά. Προσθέστε τη ζάχαρη και αλατοπιπερώστε. Ανακατέψτε τα για να ομογενοποιηθούν. Χαμηλώστε τη φωτιά και προσθέστε στη συνέχεια τον ντομάτο πελτέ και τη σάλτσα ντομάτα. Βουτήξτε τα φύλλα δάφνης μέσα στη σάλτσα. Αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 10 λεπτά. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε νερό. Στη συνέχεια σβήστε τη φωτιά. Αφήστε τον κιμά να κρυώσει. Συμβουλή. Μπορείτε να ετοιμάσετε τη σάλτσα κιμά την προηγούμενη μέρα και να τη φυλάξετε στο ψυγείο για να μειώσετε τη δουλειά σας. Ετοιμάστε τη σάλτσα μπεσαμέλ. Τοποθετήστε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε τη μαργαρίνη. Όταν αρχίσει να λιώνει, προσθέστε το αλεύρι και ανακατεύετε συνεχώς καθώς το τσιγαρίζετε. Στη συνέχεια, μειώνοντας τη φωτιά στο χαμηλό, ξεκινήστε σταδιακά να προσθέτετε το ζεστό γάλα. Ανακατεύετε συνεχώς με το σύρμα έως ότου το γάλα αρχίσει να πίζει και απορροφηθεί μέσα στο μείγμα. Αλλά το πιπερώστε. Προσθέστε το μοσχοκάριδο ενώ συνεχίζετε να ανακατεύετε συνεχώς για να αποφύγετε το σχηματισμό σβόλων μέσα στην μπεσαμέλ. Θα καταλάβετε ότι η σάλτσα μπεσαμέλ είναι έτοιμη όταν αρχίσει να πυκνώνει και να δένει, κάνει φυσαλίδες και το σύρμα αφήνει ραβδώσεις στην επιφάνειά της. Σβήστε τη φωτιά. Αφήστε τη σάλτσα μπεσαμέλ στην άκρη για να κρυώσει, ανακατεύοντας τακτικά για να αποφευχθεί η δημιουργία κρούστας. Συναρμολόγηση. Τοποθετήστε όλα τα μικρά πύληνα δοχεία γάστρες μέσα σε μια λαμαρίνα. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μεγάλο στενό μακροταψί πυρέξ 35x23 εκατοστά. Παρόλο που πρέπει να σας πω ότι η γεύση του μουτσακά τονίζεται στα πύληνα. Βουρτσίστε λίγο λάδι μέσα στις γάστρες. Ξεκινήστε τοποθετώντας ένα στρώμα από ροδέλες πατάτας στο κάτω μέρος κάθε γάστρας για να το καλύψει εντελώς. Χρησιμοποιήστε όλες τις πατάτες. Συνεχίστε τοποθετώντας ένα στρώμα από μελιτζάνες πάνω από τις πατάτες σε κάθε γάστρα. Τώρα χρησιμοποιήστε όλες τις μελιτζάνες. Απλώστε παντού τη σάλτσα κιμά πάνω από τα στρώματα λαχανικών, μοιράζοντάς την εξίσου.
ισιώστε την επιφάνεια σε κάθε γάστρα. Όταν η σάλτσα μπεσαμέλ έχει κρυώσει, προσθέστε τα 2 χτυπημένα αυγά και ανακατέψτε τα καλά με το σύρμα. Στη συνέχεια, ρίξτε τη σάλτσα μπεσαμέλ πάνω από τη σάλτσα κιμά, μοιράζοντάς την εξίσου και με ένα κουτάλι ισιώστε την επιφάνεια. Πασπαλίστε λίγο τριμμένο τυρί πάνω από κάθε γάστρα. Προαιρετικά μπορείτε επίσης να προσθέσετε λίγο ακόμη πιπέρι από πάνω. Έτοιμα για το φούρνο. Οδηγίες ψησίματος. Ψήστε τις γάστρες με μουσακά σε προθερμασμένο φούρνο στο ζεστό αέρα στους 180 βαθμούς Κελσίου για 50 λεπτά ή ως ότου χρυσήσουν, εξαρτάται από το φούρνο. Στη μέση του ψησίματος γυρίστε τη λαμαρίνα το μέσα έξω. Μετά από 50 λεπτά αφαιρέστε τη λαμαρίνα με τις γάστρες από το φούρνο. Αφήστε τις να ξεκουραστούν για λίγο πριν σερβίρετε. Μπορούν επίσης να σερβιριστούν σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτό ονομάζω χρυσή τελειότητα. Εγγυημένο την αγαπημένο για όλη την οικογένεια. Προτάσεις σερβιρίσματος. Ο μουσακάς μπορεί να σερβιριστεί με ανάμεικτη σαλάτα λάχανο, ζεστό ηλιόψωμο, πράσινες ελιές και φάβα. Απολαύστε! Πληροφορίες φύλαξης. Ο μουσακάς μπορεί να φυλαχθεί στο ψυγείο καλυμμένος για μια εβδομάδα ή στην κατάψυξη για ένα μήνα. Στην πραγματικότητα λένε ότι έχει καλύτερη γεύση την επόμενη μέρα μετά το μαγείρεμα. Αλλά η ερώτηση είναι, μπορείτε να περιμένετε τόσο πολύ? Εδώ έκοψα ένα κομμάτι και το σερβίρισα σε πιάτο για να μπορείτε να το δείτε. Ένα υπέροχο πιάτο που περιέχει όλα όσα αγαπάτε. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Ο πολύ αγαπημένος μουσακάς. Ποιος μπορεί να το αντισταθεί? Τουριστικός οδηγός Ελλάδας. Το πανέμορφο και κλαδίτικο νησί της Σύφνου, πατρίδα του διάσημου σεφ Τσελεμεντέ, έχει ιστορία γαστρονομικής αριστείας. Επισκεφτείτε το για να γευθείτε την υπέροχη αυθεντική ελληνική κουζίνα. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Μπορείτε να βρείτε τη συνταγή αυτή γραπτή και στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.